Καλησπέρα, έχουμε μαζί μας τον προπονητή της ομάδας του ΠΑΟ Κορίνθου, τον κύριο Καλύμπα. Συγχαρητήρια για την νίκη. Ευχαριστούμε. Είναι η τέταρτη νίκη στο πρωτάθλημα, παραμένετε στην κορυφή. Ποιος είναι ο στόχος της ομάδας της Κορίνθου για φέτος? Η ομάδα μας πρέπει να σωθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα, τίποτα άλλο. Για φέτος να σωθούμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Κόουτς, συγχαρητήρια, έχετε πάρει καλή ομάδα. Θα είμαστε ευχαριστούμε. Κοντά, Games, θα είναι κοντά και στην ομάδα του ΠΑΟ Κορίνθου. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Καλησπέρα σας, έχουμε την μία από τις πρωταγωνίστριες για την ομάδα του Κορίνθου, την αρχηγό, την Έλενα την Πούλου. Έλενα, συγχαρητήρια για την νίκη σας αυτή σήμερα. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Πολύ ωραία εμφάνιση και από σένα και από την ομάδα σου. Τέσσερις νίκες, τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές. Ναι, ναι. Εντάξει, είναι ένα σκορ που παλέψαμε γι' αυτό γενικά. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, παλέψαμε, δώσαμε τον καλύτερό μας εαυτό σήμερα. Και νομίζω ότι κάναμε ένα πολύ καλό γενικότερα παιχνίδι. Μια πολύ καλή εμφάνιση σχεδόν από όλες τις παίκτριες και χαιρόμαστε γι' αυτό. Το αποτέλεσμα αυτό δείχνει. 3-0. Ναι, ναι. Δυσκολευτήκατε και εσείς το πρώτο σετ, καθώς ήταν μπροστά με 4 πόντους. Ναι, ναι, ναι. Καταφέρατε και το γυρίσατε και το κατακτήσατε. Δυσκολευτήκαμε λίγο στο πρώτο σετ, ενώ είχαμε προβάδισμα. Εντάξει, ένα σερβίς μας δυσκόλεψε. Εκεί λίγο αποσυντονιστήκαμε κι εμείς, αλλά εν τέλει δείξαμε πυγμή και το πήραμε. Έλενα, μία τελευταία ερώτηση. Mm-hmm. Ποιος είναι ο στόχος της ομάδας σας για φέτος, ποιο είναι το ταβάνι σας? Είμαστε μία ομάδα που είναι η πρώτη μας χρονιά στη Β' Εθνική. Οπότε στόχος μας σε πρώτη φάση είναι να κρατηθούμε στην κατηγορία με το δυνατότερο καλό αποτέλεσμα και την καλύτερη εικόνα που μπορούμε να έχουμε. Το ίδιο ακριβώς μας είπε και ο προπονητής σας. Εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Και πάλι. Καλή συνέχεια, γεια σας. Προπονητή της ομάδας του Όλου, τον κύριο Αντώνη Γεράνιο. Coach, συγχαρητήρια, δεν καταφέρατε όμως να πάρετε την νίκη εδώ μέσα στην Κόρινθο. Στήχησαν οι απώλειες ή κάτι άλλο? Τώρα στήχησαν οι απώλειες. Καταρχήν συγχαρητήρια στην ομάδα της Κορίνθου. Έπαιξε πάρα πολύ καλά, έπαιξε στο γήπεδό της, έκανε μια καλή εμφάνιση. Όταν στο πρώτο σετ κερδίζεις 23-19, γυρίζεις εκτός έδρας στο αναμενόμενο αργό ξεκίνημα και γυρίζεις και δεν μπαίνεις στο σετ και το χάνεις με 5 δικά σου λάθη το 23-19, δείχνει ότι δεν είσαι καλή μέρα. Και μετά αυτό, όταν τα κορίτσια της Κορίνθου τους ξέφυγε το άγχος, πήρανε δύο σετ εύκολα, δεν είμαστε στο γήπεδο μετά. Μόνο στο πρώτο σετ ήμασταν, δεν το πήραμε τέλος. Επόμενο παιχνίδι είναι στην έδρα του Όλου με τον Σπαρτιατικό, αν θυμάμαι καλά το πρόγραμμα. Να περιμένουμε την αντίδραση του Όλου και την επαναφορά στις νίκες? Αν δεν την περιμένετε, αν δεν την περιμένουμε, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Αν δεν κερδίσουμε τα επόμενα παιχνίδια, τότε έχουμε τεράστιο πρόβλημα και θα αλλάξουμε στόχο. Για να είμαστε στην πρώτη εξάρτητα του πρωταθλήματος, το παιχνίδι το επόμενο πρέπει να κερδιθεί οπωσδήποτε στο γήπεδό μας. Κόουτς, ευχόμαστε καλή επιτυχία στους στόχους της ομάδας σας. Καλή συνέχεια και καλή επιστροφή. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Έχουμε μαζί μας το λίβερο της ομάδας του Όλου, την Αντριάννα την Καπογιανοπούλου. Αντριάννα, συγχαρητήρια για το παιχνίδι, αλλά το θετικό αποτέλεσμα παίρνει την ομάδα της Κορίνθου νικήτρια με 3-0. Το περιμένατε? Δεν το περιμένουμε καθόλου, η αλήθεια είναι. Κάναμε πολλά λάθη. Θα τα δουλέψουμε. Ωραία. Πολύ ωραία. Θα τα δουλέψουμε όμως στην προπόνηση και έχουμε ελπίδες και σίγουρα στόχο για το επόμενο παιχνίδι να το πάμε καλύτερα. Αυτή θα ήταν και η επόμενη ερώτηση. Το επόμενό μας παιχνίδι είναι για τον Έολο με την ομάδα του Σπαρτιατικού. Να περιμένουμε εκεί την αντίδρασή σας. Προφανώς θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και είμαστε σίγουρες ότι θα επανέλθουμε δυναμικά. Σας ευχόμαστε να πετύχετε τους στόχους σας. Καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιστροφή να έχετε.